Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, τρεις φίλοι σεφ μας φτιάχνουν ένα εύκολο και πρωτότυπο γιορτινό μενού. Ο Γιώργος Μπακοδήμος φτιάχνει τάρτα με κατσική σιωτήρι και προσούτο. Η οποία ζύμη είναι τόσο τραγανή, τη νιώθετε. Μυρίζει και υπέροχα. Ο Βαγγέλης Μαρινόπουλος, ένα νόστιμο χοιρινό με αχλάδια και φυρίκια. Το φυρίκι υπέροχο. Και η Σμήνη Δόβελου ετοιμάζει μια βελούδινη πανακότα κάστανο για επιδόρπιο. Ότι φέτος θα μαζέψετε τους δικούς σας ανθρώπους για να τους μαγειρέψετε για το γιορτινό τραπέζι, το θεωρώ δεδομένο. Γι' αυτό σας έχουμε περισσότερο από ένα γιορταστικά μενού. Μία υπέροχη παρέα, τρία νέα παιδιά, τα οποία όταν τα πρωτοσυνάντησα ήταν όλα μαζί στην κουζίνα, θα μας δώσουν ακόμη ένα μενού για όλες τις μέρες των γιορτών, νομίζω. Είναι ένα απλό μενού που μπορεί να το κάνει ο καθένας και μπορεί να παίξει και στο γιορτινό, κατά γιορτινό και στις παραμονές, αλλά και όλες τις υπόλοιπες μέρες, έτσι. Βεβαίως. Ο Βαγγέλης, η Σμήνη και ο Γιώργος. Πείτε και τα επώνυμά σας, γιατί εγώ θα τα πω λάθος. Βαγγέλης Μαρινόπουλος. Η Σμήνη Δόβελου. Γιώργος Μπακοδήμος. Τι θα κάνουμε σήμερα, καταρχήν. Από το πρώτο ξεκινάμε. Από το πρώτο. Θα κάνουμε μια τάρτα με κατσική σιωτηρή και κρέμα τυριού και θα προσθέσουμε προσούτο. Μια απλή συνταγή. Με τρία γευστική. Υλικά, όπως έχεις, τίποτα. Ναι, και άκρως γευστική. Ωραία, αυτό το σερβίρουμε για πρώτο. Αυτό του πάει μια πάρα πολύ ωραία πράσινη σαλάτα. Βεβαίως. Δεν θες κάτι άλλο. Όχι, όχι. Ωραία. Είναι αρκετή. Και μπορείς να της βάλεις και κάτι γλυκό μέσα, μια σταφίδα, ένα ρόδι, ξέρω εγώ. Χουρμά. Χουρμά, πιο πρωτότυπα. Για να δούμε πώς θα την κάνουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε το αλευράκι μας. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη ζύμη. Θα φτιάξουμε το αλεύρι. Θα πάρουμε μαργαρίνη με βούτυρο. Θα τη βάλουμε μέσα στο μίξερ. Λοιπόν, προσθέτουμε το αλευράκι μας. Αλλά επειδή αυτές τις μέρες χρησιμοποιούμε το μίξερ για να κάνουμε και κανένα γλυκό, οπότε το έχουμε πρόχειρο. Θα έχει καλύτερη σύσταση και η ζύμη, βέβαια, όταν θα είναι στο μίξερ, γιατί θα αναμειχθούν καλύτερα τα υλικά μας, οπότε θα είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, θα προσθέσουμε τη μαργαρίνη με βούτυρο. Νομίζω ότι το μυστικό της τραγανής ζύμης είναι να βάλεις όσο γίνεται περισσότερο, ε. Βέβαια. Και για το άρωμα και ναι. Για τα λιπαρά, ειδικά σε αυτό που δεν υπάρχουν και πολλά λιπαρά, θα είναι και υγιεινό, θα είναι μια χαρά και γευστικό. Και βάζουμε το γάντζο, όπως είδατε. Βέβαια, γάντζος. Για ζύμες. Για ζύμες. Το βάζουμε στη χαμηλή ταχύτητα. Για να ομογενοποιηθεί ωραία και να μην πεταχτούν όλα και εκείνα. Τα αλεύρι. Λοιπόν, τώρα που ομογενοποιείται το μείγμα μας, μπορούμε να προσθέσουμε το αυγό που χρειαζόμαστε, τη μουστάρδα μας, το αλατάκι. Θες να βάλω αλάτι? Βεβαίως. Ένα μπουκαλάκι του γλυκού. And you're gonna be mine. Βάζουμε το αυγό. Και τη ζαχαρίτσα μας. Come fly. Περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού. Let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on and fly with me. Let's fly, let's fly away. Προσθέτουμε τη μουστάρδα μας. Come fly with me, let's float down to... Ένα κουταλάκι της σούπας περίπου. In Llama Land there's a one man band and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Is it not ready? Ναι, είναι, μην περιμένετε να σας βγει μια ολοστρόγγυλη μπαλίτσα. Για να τη δούμε, για να δείξουμε και στην κάμερα, ωραία, ωραία.
ομογενοποιημένη. Αυτή κολλάει και λίγο στα χέρια, διαλύεται. Αλλά αυτό είναι το μυστικό της, γιατί έτσι θα μας βγει τραγανή. Έτσι. Βεβαίως. Όταν τελειώσουμε τη ζύμη. Για να μυρίζει. Μυρίζει μουστάρδα. Η οποία όμως όταν την ψήσεις. Μόνο θα έχουμε μια απαλή γεύση. Ναι, ναι. Να φέρω την ταρτιέρα. Όχι, θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί για 20 λεπτάκια για να μπορέσουμε να τη δουλέψουμε. Ωραία. Πέρασε μισή ωρίτσα, την αφήσαμε στο ψυγείο και πριν 10 λεπτά τη βγάλαμε από το ψυγείο. Ναι, τη βγάζουμε από το ψυγείο για να μπορέσουμε να τη δουλέψουμε. Γιατί μπορεί να σφίξει. Βέβαια, τη ζύμη μπορούμε να την κάνουμε και από το πρωί, να την κρατήσουμε και μία μέρα μέσα στο ψυγείο, ανάλογα τον χρόνο που έχουμε. Απλά θα τη βγάλουμε 10 λεπτά πριν. Για να είναι εύπλαστη. Ωραία. Λοιπόν, α φτιάξουμε τη γέμιση μας. Να πάρουμε το κατσικίσιο τυρί. Καλά βλέπεις, το μπάγκο σχεδόν είναι άδειο και λες μα πώς θα γίνει και μάλιστα γιορτινό φαγητό. Κι όμως θα γίνει. Θα γίνει και θα είναι και νόστιμο πολύ. Το σπάμε σε κομμάτια. Με τα χέρια, τέλεια. Αυτό το τυρί δεν παίζεται, παιδιά. Είναι πάρα πολύ. Έχουμε υπέροχα ελληνικά τυριά, αλλά τώρα είναι και μερικά γαλλικά. Ειδικά όταν ψήνεται, αλλάζει και η γεύση του. Γίνεται πολύ πιο νόστιμο. Γιατί είναι και το βούτυρο αυτό το τυρί. With your smile so warm and your cheeks so soft. Λοιπόν, ρίχνουμε την κρεματιριού μέσα και το πλάθουμε. Καλό είναι να πλάθουμε λίγο τα υλικά μας, να δίνουμε λίγο αγάπη, λίγο προσοχή από το να τα βάζουμε όλα σε ένα μίξερ. Να πάρουμε ένα χάδι. Βέβαια. Εσύ το πιστεύεις αυτό και εγώ. Ναι, αλήθεια. Παίρνω κάτι την ανθρώπινη ζεστασιά. Λοιπόν, το μείγμα μας είναι έτοιμο. Δεν ρίχνουμε ούτε αλάτι ούτε πιπεριά, δεν χρειάζεται. Είναι αρκετά γευστικό από μόνο το τυρί. Και θα ανοίξουμε τη ζύμη, θα την βάλουμε στην ταρτιέρα για να σερβίρουμε. Θες και το χαρτάκι, Βαγγέλη, είναι πολλές, πολλοί από εσάς που μου γράφετε στο Facebook και ρωτάτε αν δεν έχω ταρτιέρα πού θα κάνω την τάρτα. Να, μια καλή ερώτηση. Δεν ξέρω τι να απαντήσω, σε ένα ριχό ταψί λέω, αλλά... Μπορούμε με λαδόκολλα να το ανοίξουμε με έναν πλάστη και να το ψήσουμε εξίσου το ίδιο. Σαν ένα φύλλο, σαν ένα φύλλο κρούστας, να φανεί κάπως έτσι. Σε ένα οποιοδήποτε ταψί. Ναι, απλώς θα το κάνετε χαμηλό. Ναι, αυτό. Απλώς δεν θα έχουμε το γύσο της τάρτας στο γύρω-γύρω. Τίποτα παραπάνω. Κάνεις, δεν θα κρατήσει. Δεν θα κρατήσει. Στην παραδίδωση μπορείς να πληθείς. Θα βάλουμε και λίγο μαργαρίνη από κάτω στη φόρμα για να μας κολλήσει τη ζύμη. Αν και έχει αυτό και από μόνο του, θες θα βγάλει, έλα. Έχει αρκετό βούτυρο η ζύμη, αλλά για να ξεφορμαριστεί και πιο εύκολα. Να. Είναι για να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Αυτό είναι και μένα το άγχος μου, οι γωνίες της τάρτας. Είναι. Αλλά βέβαια με την τάρτα δεν νοιάζεσαι και τόσο πολύ, γιατί μπορείς να τη σερβίρεις και στο σκεύος το ίδιο. Ειδικά όταν είμαστε παρέα σπίτι, έχουμε κόσμο. Εννοείται. Μα και στο γιορτινό, γιατί αυτό είναι ωραίο. Δεν μπορείς να την. Δεν είναι άσχημο. Την ανοίγουμε απλά με τα χέρια και την απλώνουμε σε όλη τη φόρμα. Παιδιά στην κουζίνα, όταν είστε και οι τρεις, πώς δεν πλακώνεστε, δηλαδή ήταν και γεμάτο το μαγαζί, λέω. Δηλαδή φοβάσαι ότι μπορεί να γίνει κανένα σκηνικό εκεί. Να ρίξω ένα στον άλλο τη φωτιά. Αντί για την πίτσα, ξέρω κι εγώ. Εντάξει, μας διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Έβγαινε αυτό πάντως. Έβγαινε. Αλλά βλέπω συνεργάζεστε κιόλας. Να, σου έκανε εκεί μια ωραία ζύμη και τώρα την έκανε. Σηκώνουμε και τα τυχώματα για να πάρουμε μετά και τη γέμιση καλά μέσα. Και τη βάζουμε για ψήσιμο. Θα την τρυπήσουμε πρώτα. Λοιπόν, εδώ είναι να πούμε και έναν μύθο που υπάρχει. Α, πες το μύθο. Που όλοι βάζουν φασόλια, ρύζι, δεν ξέρω εγώ, για να μην φουσκώνει η τάρτα. Δεν χρειάζεται, μπορούμε να πάρουμε ένα πιδουνάκι, να ανοίξουμε τρυπίτσες και η θερμότητα, ο αέρας που δημιουργείται κάτω από την ταρτιέρα θα φεύγει από τις τρύπες. Οπότε ούτε φουσκώνει ούτε τίποτα, δεν χρειάζεται να σπάμε το κεφάλι μας. Να σου πω τώρα και τον άλλο μύθο που εγώ τις κάνω τις τάρτες πολύ. Θα έβαζα και τη γέμιση κατευθείαν. Επίσης ψήνεται μια χαρά. Βεβαίως. Μπορείτε να το κάνετε, δεν θα σας αποτύχει. Αλλά ας το κάνουμε τώρα λίγο πιο επαγγελματικά. Θα την ψήσουμε για πόσο, Για 15-20 λεπτάκια στους 180 βαθμούς σε ένα προθερμασμένο φούρνο. Ναι, γιατί αυτό θα την κάνει λίγο πιο τραγανή. Βέβαια. Δεν θα πάρει όλα τα υγρά του τυριού για να γίνει μαλακή. Την ψήσαμε, την τάρτα. Είδατε, δεν έχει ψηθεί εντελώς. Απλώς έχει στερεοποιηθεί, ας πούμε.
θα τη βάλουμε άλλα 5 λεπτά, 5 με 8 λεπτά, οπότε θα δώσουμε και το ψήσιμο που χρειάζεται ακόμα. Αυτή τώρα θες να κρυώσει για να βάλεις τη γέμιση? Όχι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα. Βάζουμε τη γέμισή μας. Λούσια τυρένια. Ναι. I'm gonna start living. You wait and see. Νομίζω αυτή είναι αρκετή. Και την απλώνουμε. Είναι φοβερό όταν το κάνεις με τα χέρια πως η αίσθηση της ομοιογένειας και της ομοιομορφίας γίνεται ακόμη καλύτερη. Δηλαδή το πυρούνι σε ξεγελάει. Βέβαια, βέβαια. Με τα χέρια έρχεσαι και σε επαφή και καταλαβαίνεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις, πως να τις τρώσεις. Εμένα μου αρέσουν να μην είναι όπως είναι στις ζαχαροπλαστικές τούρτες, να είναι όλα flat, να φαίνεται λίγο... Το σπιτικό. Ναι. Οπότε είναι έτοιμη τώρα. Από αυτό τώρα τι περιμένουμε, Γιώργο? Περιμένουμε να, να ξεροψηθεί, να... Τι θα γίνει τώρα? Θα πάρει ένα χρώμα, ναι. Θα δέσουν και οι γεύσεις που θα ψηθούν και τίποτα παραπάνω. Πόσο, 10 λεπτά έπες 10 μόνο. Λεπτά. Ωραία, στους 180 συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Is good enough. Is good enough for me. Και το προσώπιο θα το βάλουμε από πάνω. Στο τέλος. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να ψάξει. Ωραία. Αν δεν τη δοκιμάσουμε τώρα αυτή την τάρτα, θα καταρρεύσω. Δηλαδή, αυτό το άρωμα του λιωμένου σεύρ είναι κάτι σαν κινέζικο βασανιστήριο, έχω να σου πω. Οπότε τι κόβουμε, την τάρτα μας. Τρώει πρώτα το σπίτι, ας πούμε, πολύ ωραία, μυρίζει. Γιατί είναι σημαντικό και στις γιορτές που πρέπει να μυρίζει το σπίτι, γιορτή και φούρνο. Και το λαχταρά σε όλο αυτό. Start spreading the... Αυτό γίνεται και βασιλόπιτα, μπορούμε να βάλουμε και νόμισμα. Στον τυχερό. Την αφήνουμε λίγο να κρυώσει, έτσι. Βεβαίως, να αρχίσει η θερμοκρασία δωματίου, γιατί αλλιώς διαλύεται. Μπορώ να έχω λίγο δέντρο Λιβανό. Ναι. Ευχαριστώ. Το βάζουμε εδώ πέρα και στο τέλος παίρνουμε προσούτο. Ελληνικό προσούτο, προτιμάμε. Από τη Θράκη. Από τη Θράκη. Η οποία έχει τις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες με την Πάρμα, που το προσούτο είναι... προέρχεται από την Πάρμα. Και αυτό το βοηθάει να είναι και παρόμοιο στη γεύση και στην όλη διαδικασία, εφόσον είναι και σωστές. Η διαδικασία είναι η ίδια, η παραδοσιακή, οπότε και το άρωμα, το οποίο στο προσούτο εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, από το μικροκλίμα της περιοχής δηλαδή, διότι δίνει όλο το άρωμα στην ορίμανση, επειδή αυτό ρημάζει στον αέρα, δεν είναι καπνιστό. Παίρνει τα ίδια αρώματα, δηλαδή γίνεται ένα προσώτο σαν να έγινε στην Ιταλία. Βέβαια. Αλλά είναι ελληνικό. Και προτιμάμε λίγο και τα ελληνικά προϊόντα, δεν είναι κακό. Όχι, τα προτιμάμε πολύ. Έβαλες και το σεύρο, το ξένο εκεί μέσα. Λίγο, πρέπει να δώσουμε και μια γεύση Ελλάδας. Αλλά ο Βαγγέλης το είπε ότι το δοκίμασες. Και ήταν πολύ ωραίο. Να βάλουμε και με κατσικίσιο. Ναι. Ελληνικό. Παίρνουμε 2-3 φύλλα προσούτο. Σημαντικό στο προσούτο είναι να είναι πολύ λεπτά κομμένο. Αυτό είναι υπέροχο κομμένο, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να το κόψουμε αυτό τόσο λεπτό. Βέβαια, δεν χρειάζεται να το ψήσουμε το προσούτο, γιατί έχει ήδη μια διαδικασία, δεν χρειάζεται να ψηθεί κι άλλο. Με τη θερμότητα από τη τάρτα είναι μια χαρά. Και επίσης το ανοίγουμε την τελευταία στιγμή για να μην χάσει, μην ξεραθεί. Βέβαια. Για να κρατάει τα αρώματά του και να είναι ζουμερό. Επειδή μου δώσατε το δέντρο Λιβάνο. Ευχαριστώ. Ωραστε. Δεν θα πω όχι. Κύριος. Ορίστε κι εσείς. Ορίστε κι εγώ. Εσείς τα λέτε? Έχω φάει εγώ από αυτό, αγάπη μου. Το τσακίζω. Αλλά δεν θα πω όχι. Αξίζει, είναι πολύ νόστιμο. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι να ετοιμαστείς και να κάνεις, γιατί είμαι σίγουρη θα αρχίσεις να κάνεις τίποτα τριαντάφυλλα. Τώρα κάτι θα κάνεις εσύ, Θα κάνω έτσι λίγο μια ροζέτα. Τη βάλω εδώ πάνω. Γιατί βάζεις προσούτο και όχι ένα άλλο αλαντικό σε αυτή τη συνταγή? Διότι νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ με το τυρί. Έχει αυτή τη λεπτή γεύση, η επίγευση που μας αφήνει είναι πολύ ωραία και νομίζω ότι είναι μια χαρά για αυτό που είναι. Mm. Και όταν είναι ένα που είναι σε ωραία διαδικασία αυτή. Είναι πολύ φίνο, όντως. Mm. Βάζουμε λίγο πιπεράκι στο τέλος και νομίζω είναι έτοιμο να το φάμε. Για τη συνταγή τάρτα με κατσικίσιο τυρί και ελληνικό προσούτο θα χρειαστείτε 8 φέτες ελληνικό προσούτο,
500 γραμμάρια κατσικίσιο τυρί και 500 γραμμάρια τυρί κρέμα. Για τη ζύμη θα χρειαστείτε 250 γραμμάρια αλεύρι μαλακό, 150 γραμμάρια μαργαρίνη με βούτυρο, ένα αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Εγώ θέλω με το μαχαίρι γιατί θέλω τη γονίτσα, κατάλαβες. Και εσύ γονίτσα θες. Έλα, για και τι. Η οποία ζύμη είναι τόσο τραγανή, τη νιώθετε. Ναι, ναι. Μυρίζει και υπέροχα. Ναι. Έλα, πάρε τη γονίτσα. Πω, πω. Πορνφάλι. Μπράβο, Γιώργο. Πολύ ωραίο. Το κατσικίσιο τυρί είναι και με το προσούτο ταιριάζει απόλυτα. Η ζύμη σου είναι από τις πιο υπέροχες ζύμες που έχω φάει σε τάρτα, τραγανή και νόστιμη. Και η μουστάρδα δεν φαίνεται. Όχι, μόνο δίνει το άρωμα. Καλά το κατσικίσιο. Και του πάει τόσο πολύ το προσούτο. Για την νόστιμη τάρτα, χτυπάμε τη μαργαρίνη με βούτυρο στο μίξερ. Προσθέτουμε το αλεύρι, το αλάτι, τη μουστάρδα, τη ζάχαρη, το αυγό. Πλάθουμε τη ζύμη σε μπάλα. Την ξεκουράζουμε στο ψυγείο για μισή ώρα. Αλείφουμε την ταρτιέρα με μαργαρίνη με βούτυρο. Βάζουμε τη ζύμη στο κέντρο και την απλώνουμε με τα χέρια. Τρυπάμε με πιρούνι την επιφάνεια της βάσης και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Ανακατεύουμε το κατσικίσιο τυρί και το τυρί κρέμα. Απλώνουμε τη γέμιση στην ψημένη βάση και βάζουμε ξανά στο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά. Σερβίρουμε την τάρτα με φέτες προσούτο σε κάθε κομμάτι. Ξαφνικά μπαίνει το προσούτο από πάνω και γίνεται ένα πολύ φίνο πράγμα όλο μαζί. Είναι πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ είναι από αυτά τα φιλικά πιάτα, δηλαδή που τα κάνεις για τους πολύ στενούς φίλους. Και είναι αυτό που έλεγες εσύ, πες, θέλω να μου το πεις αυτό το υπέροχο ρητό που είπες πριν. Ότι γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον όταν του μαγειρέψεις. Όταν τον ταΐσεις, τότε γνωρίζεις καλύτερα τον άλλον. Αν δεν του μαγειρέψεις, δεν αποκτάς οικειότητα. Αυτό είναι. Από αυτά τα πιάτα που δημιουργούν πολύ μεγάλη οικειότητα. Μέχρι έρωτα μπορώ να σου πω. Θα το θυμάμαι. Υπέροχο. Παντρεμένος είσαι. Όχι. Ένα το... Σε κάτι ώρες, ξέρεις. Το κάνω σημείωση. Μπορείς να το κρατήσεις αυτό, γιατί ξέρεις, όλοι εμείς που παγιρεύουμε ξεχνάμε και τι κάνουμε μετά. Καλά, βέβαια. Μην την ξεχάσεις αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Πάμε για ψώνια. Στο tip της ημέρας, οι συσκευές μας ειδοποιούν. Η χρονοειδοποίηση, που συνηθίζεται στους φούρνους μικροκυμάτων, είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία των συσκευών στην κουζίνα μας. Στην αγορά βρίσκουμε και άλλες έξυπνες συσκευές με χρονοειδοποίηση. Οι κεραμικές εστίες έχουν ρύθμιση χρόνου. Όταν παρέλθει ο χρόνος που θέλουμε, η συσκευή μας ειδοποιεί και έτσι εμπιαμέσως μπορούμε να κάνουμε τις υπόλοιπες δουλειές μας. Το ίδιο ισχύει και για τους φούρνους νέας τεχνολογίας. Ρυθμίζουμε και δεν ανησυχούμε ότι θα ξεχαστούμε και θα καταστρέψουμε το φαγητό μας. Κι εγώ ανάβω ήδη τις φωτιές για το κυρίως τώρα, έτσι. Ωραία, ξεκινάω εγώ να κόψω το ψαρονέφρι. Το κυρίως τι θα είναι, για κάνε μας μια ορεκτική περιγραφή. Με φυρίκι, ναι. Αχλάδι και βότανα, δεντρολίβανο, θυμάρι και λίγο εστραγγόν θα βάλουμε. Φυρίκια και αχλάδια είναι εκεί. Ναι. Α, πολύ καλό αυτό. Θα μου βάλεις λίγο λάδι. Να βάλω. Φτάνει. Είναι μια χαρά. Ζεστάθηκε αυτό, αγαπημένο μου Βαγγέλη. Ωραία. Ξεκινάμε, περνάμε το ψαρονέφρι. Όσο εμείς θα περνάμε, τα παιδιά μπορούν να μου καθαρίσουν τα φυρίκια και τα αχλάδια.
Λοιπόν, για πες τα μυστικά του σωστού ψησίματος τώρα. Καλό εξωτερικό θωράκισμα σε δυνατή θερμοκρασία για αυτό που έκανες τώρα. Πάρει αρκετό χρώμα εξωτερικά, μέσα έχει παραμείνει τρυφερό και μετά συνεχίζουμε και το βάζουμε μέσα στα υγρά. Συνεχίζει να βράζει στην ουσία. Ναι. Και όχι να σοτάρεται ή να τηγανίζεται μέσα στο τηγάνι. Και δεν τα τρυπάμε τα κρέατα ποτέ. Με ναι. Πυρούνια, με μαχαίρια ποτέ. Γιατί βγάζουν τα υγρά τους. Χάνουμε την περιεκτικότητά τους μετά. Τώρα έβαλε άλλο τηγάνι, δηλαδή αν εγώ έβαζα το ίδιο πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Αντιθέτως, έχει κρατήσει και τη γεύση από το κρέας, απλά έχει ήδη αρκετό λίπος και το λίπος από το χοιρινό. Θα μας βαρύνει το φαγητό περισσότερο. Καλά, εδώ βάζουμε... το ίδιο θα το κάνω. Εδώ βάζουμε λίγο μαργαρίνη με βούτυρο. Για να σουτάρουμε τα φρούτα τώρα. Όπου το πώς μας χοβολάνε αυτά τα υπέροχα φρούτα τώρα είναι φοβερό. Φρεσκάδα και. Είναι εποχή του γι' αυτό. Και το φυρίκι, το βρίσκω ότι είναι ένας πολύ απλός τρόπος, δηλαδή είναι ένα, άλλο ένα φρούτο για να πρωτοτυπήσεις ένα γιορτινό τραπέζι, χωρίς να κάνεις κάτι το φοβερό, έτσι. Το οποίο φυρίκι, να πούμε ότι βρίσκεται, δηλαδή φύεται μόνο στο Πύλιο, όπου εμφανίστηκε, λέει, 150 με 200 χρόνια πριν, μόνο σε αυτή την περιοχή, δεν είναι γηγενής ποικιλία. Και είναι ένα πάρα πολύ ανθεκτικό μήλο, δηλαδή δεν χρειάζεται πάρα πολλά φυτοφάρμακα, διότι διατηρείται και μετά που θα το κόψεις. Έχει και αυτή την πάρα πολύ λεπτή γεύση και είναι πολύ ωραίο για φαγητά. Αν δεν βρούμε φυρίκια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πράσινο μήλο. Πράσινο μήλο. Είναι το πιο κοντινό στη γεύση. Ρίχνουμε τα φρούτα μέσα. Με τα φλούδια, βλέπω. Κάποια με τις φλίδες και κάποια χωρίς. Το αχλάδι τρώγεται και με τη φλίδα πιο άνετα. Ενώ το φυρίκι είναι λίγο πιο σκλήτη κάποιες φορές η φλίδα. Ωραία. Τα καραμελώνεις δηλαδή στην ουσία λίγο, έτσι. Λίγο σοτάρισμα στην αρχή με το βούτυρο, μετά θα συμπληρώσουμε τη ζάχαρη και θα καραμελώσουν. Θα μου κόψετε λίγο θυμάρι. Ναι. Κάνει. Ναι, είναι μια χαρά. Μαγάμε τα βότανα με το χέρι, προτιμώ, και όχι με μαχαίρι για να μην χάνουν στη διαδικασία. Και ταιριάζει πιο πολύ με το χοιρινό ένα μήλο, φυρίκι, αχλάδι, παρά να βάζουμε πατάτες και πουρέδες και όλα αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ρίχνουμε και τα βότανα για να βγάλουμε και αυτά τα αρώμα τους. Τώρα αυτά τι είναι, βεντρολίβανο, βεντρολίβανο, θυμάρι, και θα χρησιμοποιήσουμε και λίγο εστραγγόν ξερό. Αν έχετε φρέσκο, ακόμα καλύτερα. Τώρα τις γιορτές που φέρνουν, αλλά συνήθως είναι λίγο δύσκολο να το βρεις το φρέσκο. Έχει και πολύ ωραίο λουλούδι για θέψιμα το φρέσκο. Ναι. Και βάζουμε και ζάχαρη. 3-4 φρέζες είναι αρκετές, να μην μας βγει πάρα πολύ γλυκό. Σε λίγο μπορούμε να βάλουμε μέσα και το ψαρονέφρι, να το αφήσουμε να συνεχίσει να γίνεται με λίγο νεράκι. Πόση ώρα τώρα αυτό? Το αλάτι, μόλις βάλουμε και το ψαρονέφρι, σε 8 με 9 λεπτά είναι έτοιμο. Προσέξτε το αυτό, διότι αν παραψηθεί το ψαρονέφρι, δεν τρώγεται, μετά είναι σαν άχυρο. Αλλά δεν κάνει να είναι και ομό επίσης. Το χοιρινό πρέπει να μην είναι κόκκινο μέσα. Και φωτιά μπορούμε να είναι επικίνδυνο. Ωραία. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Αυτό το ωραίο ζυμάκι δεν θα τα βάλω. Εννοείται ότι θα το βάλω. Και να συμπληρώσουμε και λίγο νεράκι. Τόσο. Και τώρα θα σε χαμηλή φωτιά 8 λεπτά, ίσα-ίσα για να ψηθεί το ψαρονέφρι. Επίσης δεν θέλουμε να διαλυθούν και τα φρούτα τελείως. Όχι, να μην είναι τραγανά, όσο δυνατόν. Ρίχνουμε λίγο αλάτι. Στις γιορτές, παιδιά, εσείς τι θα κάνετε, θα δουλεύετε. Και τους φίλους σας πότε θα τους καλέσετε? Αυτοί θα μας καλέσουν όταν σχολάσουμε εμείς, να δούμε άμα θα φάμε κάτι. Αλλά θα σας περιμένουν να μαγειρέψετε, είμαι σίγουρη. Όχι. Ελπίζουμε να μας έχουν μαγειρέψει την ημέρα. Να μην συνεχίσουμε να μαγειρεύουμε εμείς. Αν πάντως καλούσατε τους φίλους σας, τι θα τους κάνατε? Εγώ κάτι πολύ απλό. Τέτοια σύνταγη. Ένα ψαρονέφρι τη στιγμή. Εσύ? Κάτι το ίδιο, ότι πιο εύκολο θα έκανα και εγώ για να φάω στο σπίτι. Δεν θα κάνατε κάτι παραδοσιακό, ας πούμε. Θα κάνατε κάτι πιο... Σε παραδοσιακό, εννοώντας γαλοπούλα... Ναι. Δεν είμαι πολύ φαν. Δεν είσαι φαν. Την έχω φάει αρκετά στα παιδικά μου χρόνια και τώρα θέλω λίγο να αλλάξω κατεύθυνση. Εσμινάκη, εσύ τι θα έκανες? Κι εγώ κάτι παρόμοιο.
Μ' αρέσει που είστε, το έχετε ξεπεράσει τελείως το παραδοσιακό. Αλλά θα σας καλέσει και η μαμά, φαντάζομαι. Παραδοσιακό. Εννοείται. Αυτό. Το αφήνετε στη μαμά. Εκ του ασφαλούς μιλάμε. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε για να τελειώσουμε λίγο μαργαρίνη με βούτυρο για να δέσουμε τη σάλτσα. Και σε λίγο είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Σε χρόνο μηδέν. Και αυτά είναι και ωραία φαγητά, γιατί μπορεί να είναι όλη η παρέα μαζί, ανεπίσημα, χωρίς να είναι στημένα τα πράγματα, να πίνεις ένα κρασί και όλοι μαζί στην κουζίνα να το ετοιμάσετε τελευταία στιγμή. Να κάνει και ο καθένας από μια δουλειά. Να κάνει και ο καθένας από μια δουλειά. Αυτό θα έλεγα. Γιατί έχουν μάθει μόνο να τους ταΐζουμε και μας αφήνουν να πλύνουμε και τα πιάτα μετά. Όχι, τα όπως λέμε, νέα γενιά συνταγών. Και δεν είσαι και κριτική. Και δεν είσαι και κριτική. Αλλά η νέα γενιά συνταγών πάει μαζί και με νέα κατάσταση μαγειρικής. Δηλαδή τώρα πια νομίζω ότι μπαίνει ο κόσμος μες στις κουζίνες. Δηλαδή οι φίλους σε καταλαβαίνουν πια, μπορούν να μοιραστούν την κατάσταση. Αρκετά. Έτοιμοι είμαστε. Ναι, έχουμε σβήσει τη φωτιά και πάμε για σερβίρισμα. Ωραία. Να σου δώσω ένα γιορτινό πιατό. Χρυσό. Πάμε να σερβίρουμε. Βέβαια, αν κάποιος θέλει, μπορεί να προσθέσει και λίγη πατατούλα μέσα, έτσι, για να μπορέσουμε να τους πιάσουμε όλους και να τους ικανοποιήσουμε. Και γλυκό πατάτα. Ακόμα καλύτερα. Παίρνουμε λίγα από τα υγρά που έχουν και δέσει με το βούτυρο. Για τη συνταγή χοιρινό με αχλάδια, φυρίκια και βότανα θα χρειαστείτε 1 κιλό χοιρινό ψαρονέφρι, 2 κουταλιές της σούπας μαργαρίνη με βούτυρο, 4 αχλάδια, 4 φυρίκια, 3 κλονάρια θυμάρι, 3 κλονάρια δενδρολίβανο, 1 κουταλάκι του γλυκού εστραγκόν, 1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο. Πολλά μαχαίρια, πολλά πυρήνα. Δοκιμάζουμε. Και δοκιμάζουμε. Για κόψε εσύ στο. Κάνε το full service. Το full service κανονικά θα ήταν κάπως έτσι. Α. Είναι το άψογο αγαπημένο που λέμε. Και λίγο αχλάδι. Μπράβο, Βαγγέλη. Εσείς γιατί το κοιτάτε, ντρέπεστε. Ντρεπόμαστε. Εγώ δεν το κοιτάω καθόλου. Παιδιά, είναι φοβερό. Είναι τόσο ελαφρύ και υπέροχα τα αρώματα. Και διακριτικά ταυτόχρονα, πώς πάει το χοιρινό με το... Το φυρίκι ήταν πολύ ωραίο. Το φυρίκι υπέροχο. Συγχαρητήρια μου, κύριε Ευαγγέλη. Είμαστε καλά. Σας μαγειρεύει ο Βαγγέλης στο μαγαζί. Τρώτε τίποτα δικό, δεν τους ψήνεις κανένα κρέας. Μας φάγατε. Συγγνώμη, φάγατε προχθές στην εποχιακό μουσακά. Κάτσε. Στον οποίο είχες βάλει μανιτάρια που δεν τρώω. Ευχαριστώ. Εγώ ντύμισα. Αυτό είναι πιο πολύς χρόνος ο μουσακάς, από όσο ψήσει ένα κρέας, κατάλαβες. Είναι μεγαλύτερη περιποίηση. Αυτό, παιδιά, κάντε το, είναι φοβερό για το γιορτινό τραπέζι. Πραγματικά έχει κάτι το γιορταστικό χωρίς να είναι τίποτα το επιτεδευμένο. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά η γεύση του είναι ιδιαίτερη. Mm-hmm. Το πόσο διακριτικά είναι τα αρωματικά σου, όλο αυτό, η σάλτσα που είναι ελαφριά. Και αυτές ο πρωτότυπος συνδυασμός φυρικού και χοιρινού. Και νομίζω ότι είναι το πιο ωραίο ψαρονέφυρ που έχω φάει σε ψήσιμο. Γιατί είναι ακριβώς όσο χρειάζεται. Κρατάει δηλαδή και την υφή του, δεν το χάνεις, το κρέας. Και είναι και ζουμερό και έχει το άρωμα του φιλέτου του χοιρινού. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλεια. Για το γιορτινό χοιρινό, κόβουμε το ψαρονέφρι σε μερίδες και το σοτάρουμε σε ελαιόλαδο. Σοτάρουμε σε μαργαρίνη με βούτυρο τα κομμένα αχλάδια και φυρίκια. Προσθέτουμε το θυμάρι, το δενδρολίβανο και τη ζάχαρη. Όταν αρχίσουν να καραμελώνουν, προσθέτουμε το ψαρονέφρι. Συμπληρώνουμε νερό, αλλά το πιπερώνουμε και σιγοψύνουμε για 8 λεπτά. Προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας μαργαρίνη με βούτυρο για να δέσει η σάλτσα και σερβίρουμε.
τυχαίο που ένα νέο ωραίο κορίτσι έχει αναλάβει τα γλυκά. Ε? Το πιο γλυκό πλάσμα στην κουζίνα σας κάνει τα γλυκά. Το οποίο δεν τα τρώει κιόλας, μάλλον τους τα ταΐζεις, έτσι. Τρώω. Το τρώω το φαγητό μου όλο. Το φαγητό μπορεί να το τρως, τρως και το γλυκό. Και το γλυκό. Θα μου πεις, αν δεν έχεις και τη γεύση, δεν μπορείς να το φτιάξεις το γλυκό. Και από ό,τι έχω παρατηρήσει, το γλυκό, παιδιά, είναι ταλέντο. Η μαγειρική είναι τέχνη. Το γλυκό είναι ταλέντο. Αν δεν το έχεις από μέσα σου, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αν δεν το τρως κιόλας. Ισχύει αυτό. Και βέβαια, το γλυκό θέλει αυτό το πολύ χαριτωμένο, πολύ διακριτικό touch της γυναίκας, το οποίο το νιώθεις στη γεύση, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Είναι αλήθεια. Δεν είναι. Σαν αυτό που θα κάνουμε σήμερα, το οποίο είναι... Πανακότα κάστανο. Πανακότα κάστανο, που το κάστανο είναι των ημερών και γιορτινό. Δεν χρειάζεται να το πάρουμε σε μαρόν κλασέ που είναι πανάκριβο. Όχι βέβαια. Μπορούμε να το πάρουμε σε κανονικό κάστανο που το βράζουμε. Και υπάρχουν και έτοιμα βραστά στο σούπερ μάρκετ. Ωραία. Λοιπόν, θα ανάψουμε το μάτι. Και ζεσταίνουμε το γάλα, την κρέμα μάλλον. Είπαμε ότι θα έχει και σοκολάτα. Βεβαίως, τι. Το Χριστούγεννα χωρίς σοκολάτα δεν γίνεται. Σε χαμηλή φωτιά. Γάλα και κρέμα είναι αυτό. Γάλα, κρέμα και ζάχαρη. Ωστόσο, καθώς ζεσταίνεται το μείγμα, θα μολιάσουμε τις ζελατίνες σε κρύο νερό. Ανακατεύουμε ελαφρά. Φέρα ανακατεύω εδώ. Ναι. Αυτό δεν χρειάζεται να βράσει, απλά να ζεσταθεί. Στην ουσία θέλουμε να διαλύσουμε τη ζάχαρη, έτσι. Ακριβώς, να διαλυθεί η ζάχαρη, να ζεσταθεί το μείγμα για να διαλυθεί και η ζελατίνη. Η ζελατίνα πάντα σε κρύο νερό. Κρύο νερό πάντα. Στην αρχή και μετά έρχεται και διαλύεται με μαγικό τρόπο μέσα σε ένα δευτερόλεπτο μέσα στο ζεστό μείγμα. Μπορούμε να περάσουμε ωστόσο τα κάστανα, το μούλτι, γιατί θέλουμε να τα πολτοποιήσουμε. Θα κάνουμε πουρέ κάστανο. Κάνουμε πουρέ κάστανο, ναι. Ας το αναλαμβάνω εγώ αυτό, κάνεσαι το πουρέ. Θα σε ειδοποιήσω. Ωστόσο θα τα χτυπήσουμε ξανά μαζί με το υπόλοιπο μείγμα για να ενωθεί. Δεν μας πειράζει αν έχει μέσα κομματάκια. Ναι. Είναι έτοιμο. Ωραία. Σε αυτό τώρα θα ρίξουμε τη ζελατίνη. Μπορείς να βοηθήσω. Ναι. Αφού πρώτα τη στύψουμε. Τη στύψουμε να φύγουν τα νερά. Είστε ωραία που τα ξέρω αυτά τα... Τέλειωσες για να ρίξω τη ζελατίνη μου και να ακουστώ. Είμαι έτοιμος. Λοιπόν, τη βάζουμε μέσα στο ζεστό μείγμα, γάλα, ζάχαρη και κρέμα. Την ανακατεύουμε και έχει διαλυθεί. Έτοιμο. Ωραία. Λιώσαμε τη ζελατίνη μέσα στη γάλα, κρέμα, ζάχαρη. Και αναμειγνύουμε με το κάστανο. Πάμε με τον μπίμερ. Έτοιμο. Και σερβίρουμε σε φόρμες. Α, τέλειωσε η πανακότα. Αυτό ήταν. Τι λες, ρε Σμήνη. Όμως. Και είναι ένα γλυκό το οποίο βγαίνει σε άπειρες παραλλαγές. Η πανακότα. Ναι, βέβαια. Σε εκατομμύρια νομίζω. Σαν καμβάς είναι. Ακριβώς. Ό,τι θες, ναι. Α, τα άλλα υλικά είναι τη σως. Βέβαια, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, με μία κουτάλα. Το μόνο είναι ότι αυτό το γλυκό νομίζω ότι είναι καλύτερα να το κάνεις από την προηγούμενη. Ναι, για θέλει να κάποιες σφίξει, ώρες στο ψυγείο. Θέλει τουλάχιστον 2 ώρες στο ψυγείο. Μήπως λες λίγο. Όχι. Όχι, κι όμως. Σερβίρουμε. Τώρα ξέρεις τι με αγχώνει εμένα, το ξεφορμάρισμα. Κι όμως είναι πολύ εύκολο. Ναι, ε. Από γλυκά, παιδιά, ποια θεωρείτε τα πιο γιορτινά γλυκά? Δηλαδή, ποιο γλυκό σας θυμίζει Χριστούγεννα, πιο πολύ απ' όλα? Τα μελομακάρονα. Όλοι. Ε.
Μελομακάρονα, δίπλες. Τα παραδοσιακά δηλαδή. Κανένα από τα μοντέρνα γλυκά δεν κατάφερε να κλέψει την παράσταση, τη γιορτινή, ε. Είναι και στην παράδοσή μας τώρα, δεν μπορούμε ξαφνικά να βάλουμε άλλα γλυκά. Είναι, μας θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια, νομίζω, περισσότερο. Γι' αυτό είναι οι μυρωδιές που έχουμε. Αλλά νομίζω ότι εσείς οι νέοι σεφ κάνετε με τα μελομακάρονα και καινούργια πράγματα. Παγωτό μελομακάρονα, ξέρω. Γίνονται και αυτά. Θα πάω στο ψυγείο εγώ αυτά. Like the heart. Θα βοηθήσουμε. Α, μπράβο ρε, η πότη. Άνοιξε και τις δύο πόρτες διάπλατα. Δύο, είστε δύο πόρτες θα ανοίγω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με τη σος. Έχουμε κάνει εδώ ένα απλό μπεν-μαρί. Ωραία, σοκολάτα. Τη σος πότε θα την κάνω? Μπορώ να την κάνω από πριν και αυτή πρέπει να την κάνω τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή είναι καλύτερο. Α, θέλουμε τι, θέλουμε ζεστή. Χλιαρή. Χλιαρή, ωραία. Σε θερμοκρασία δωματίου. Ακριβώς. Λοιπόν, κρέμα με σοκολάτα. Μόνο αυτό. Θα βάλουμε μέλι. Απλά αφήνουμε αυτά πρώτα να λιώσουν μαζί. Και θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά μετά. Παιδιά, τώρα το κάστανο με τη σοκολάτα δεν είναι κολλασμένο συνδυασμός, ε? Βέβαια. Δεν είναι επίσης η επιτομή των Χριστουγέννων, ε? Το κάστανο, φυσικά, ναι. Και η σοκολάτα και το κάστανο. Όσο πιο ψηλά κόψουμε τη σοκολάτα, τόσο πιο γρήγορα θα λιώσει. Ναι. Και σε ομοιόμορφα κομματάκια ακόμη καλύτερα. Αυτό είναι τώρα μια γκανάς, ας πούμε, ή όχι? Σος γκανάς. Ναι, θα μπορούσε. Τώρα εδώ αρχίζει και γίνεται ενδιαφέρον. Είδες πως αλλάζει χρώμα. Ε? Ναι. Σοκολατοποιείται. Και με το μέλι που θα προσθέσουμε θα της δώσει άλλη υφή. Θα γίνει πιο γυαλιστερή. Ναι. Ναι. Και θα την γλυκάνει, γιατί έχουμε βάλει κουβερτούρα. Πικρή. Που είναι πικρή σοκολάτα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Mm-hmm. Αυτή τώρα, όταν δείτε για το σωστό λιώσιμο, ότι υπάρχει ένα μικρό κομματάκι από πάνω, το κατεβάζουμε, γιατί θα λιώσει, αλλά δεν θα μας καεί κιόλα. Mm-hmm. Να το τώρα, ας πούμε, στιγμή ότι μπορώ να το κατεβάσω. Προσθέτουμε μια κουταλιά μέλι. Αν θέλω, μπορώ να βάλω και κάποιο λικέρι, όχι? Ναι, βεβαίως. Θα μου χαλάσει το κάστανο? Όχι, σε μικρή ποσότητα, μια κουταλιά, μέχρι μια κουταλιά της σούπας. Α, και το γυαλιστικό. Βέβαια. Και μια κουταλιά μαργαρίνη με βούτυρο. Να είναι η απόλυτη σως σοκολάτα αυτή. Αν σας περισσέψει, επειδή την κάνω εγώ στο σπίτι αυτή συχνά και μπορεί να πιάσει μια κρούστα κτλ., αν τη ζεστάνεις λίγο και μάλιστα στο μάικρο είναι ακόμα καλύτερα, επανέρχεται στην κανονική της κατάσταση. Ακριβώς. Και βέβαια μπορείς να το βάλεις αυτό και πάνω από άλλα γλυκά, δηλαδή ακόμη και πάνω από ένα κέικ, από τι άλλο. Ακριβώς, ναι, πάνω από κέικ. Σε παγωτό μπορούμε να το βάλουμε. Ναι. Πολύ ωραία σως. Και παγωτό βανίλια και το συμπαρασύρι και το λιώνει μαζί και είναι επίσης ένα εύκολο γιορτινό γλυκό. Δηλαδή μπορείς να κάνεις μια σως και να αγοράσεις τη βανίλια έτοιμη και είναι καταπληκτικό, ε. Βέβαια, ναι. Και μελομακάρονα, άμα μας περισσέψουνε, μπορούμε να τα βουτήξουμε μέσα σε αυτή τη σοκολάτα και να τα αφήσουμε να παγώσουνε. Αυτή είναι η σως που βουτάνε τα μελομακάρονα. Μάλιστα. Έτοιμη. Έτοιμη, ναι. Οπότε φέρνουμε τις κρύες. Ναι. Ναι, ναι. Εδώ βλέπετε η σμήνη τις κάλυψε με μια ωραία μεμβράνη για να μην πάρουν μυρωδιές από τα υπόλοιπα του ψυγείου. Και η υγρασία. Α, και η υγρασία. Ναι. Είναι βέβαια ένα γλυκό το οποίο διατηρείται στο ψυγείο 3-4 μέρες. Μην το φοβηθούμε. Θέλω να δω τώρα το ξεφορμάρισμα. Κακομοίρα μου, άμα δεν βγει. Βγήκε. Τι παίζει ρόλο ότι είναι μεταλλικό το σκεύος? Παίζει ρόλο και αυτό, ναι.
Τίποτα, ενώ μερικοί το ζεσταίνουν με σεσουάρ, με διάφορα. Όχι, δεν χρειάζεται. Όπως είδατε γίνεται. Πίστηκα κι εγώ. Αυτό είναι η πιο ωραία στιγμή, κάτω και από πιο ψηλά. Να πέφτει, να το πω, πω. Ισμήνη. Πειρασμός. Για τη συνταγή πανακότα κάστανο με σάλτσα σοκολάτας θα χρειαστείτε 400 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 300 γραμμάρια γάλα, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 3 φύλλα ζελατίνης και 350 γραμμάρια κάστανα βρασμένα και καθαρισμένα. Για τη σάλτσα σοκολάτας θα χρειαστείτε 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 100 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 1 κουταλιά της σούπας μέλι και 1 κουταλιά της σούπας μαργαρίνη με βούτυρο. Μικρό του δίνω. Το πιο μικρό σε σένα. Ευχαριστώ. Πολύ μας. Ορμήστε όλοι μαζί. Τρέμει αυτό, παιδιά. Με το που μας είδε και τους τέσσερις, άρχισε να τρέμει. Είναι αυτό που φαντάζεστε. Τρομερό. Το κάστανο είναι πολύ καλό. Τρομερό. Ισμήνη, είσαι θεά. Εν τω μεταξύ, το μέσα έχει όλη τη γεύση του Mont Blanc. Mm. Δηλαδή, είναι το κάστανο το νιώθεις και δεν είναι καθόλου γλυκό. Οπότε, μπορείς μετά απενοχοποιημένα να φας όλο αυτό το χύμαρο σοκολάτας από πάνω που του πάει ιδανικά, βέβαια. Η πανακότα, η υφή της είναι τόσο βελούδινη και ελαφριά. Μπράβο. Ναι, είναι χριστουγεννιάτικο γλυκό. Πολύ ωραίο. Το οποίο βέβαια είναι και πολύ ελαφρύ και ταιριάζει υπέροχα μετά από ένα τραπέζι. Βέβαια τώρα εμείς αυτό το μενού που σας προτείναμε σήμερα είναι πολύ κομψό γενικά, έτσι. Βέβαια. Είναι πολύ εκλεπτισμένο. Και πάρα πολύ απενοχοποιημένο για αυτόν τον λόγο. Και εύκολο. Πάρα πολύ. Και εύκολο. Και εύκολο. Πολύ εύκολο. Και εύκολο. Για την νόστιμη πανακότα. Μουλιάζουμε τις ζελατίνες σε κρύο νερό. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος, το γάλα και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε τις ζελατίνες. Αλέθουμε τα κάστανα. Αναμειγνύουμε τα κάστανα με την κρέμα και χτυπάμε ξανά. Μοιράζουμε το μείγμα και αφήνουμε στο ψυγείο για 2 ώρες το λιγότερο. Για τη σάλτσα σοκολάτας, λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί μαζί με την κρέμα γάλακτος. Εκτός φωτιάς, προσθέτουμε το μέλι και τη μαργαρίνη με βούτυρο. Σερβίρουμε την κρύα πανακότα με χλιαρή τη σάλτσα σοκολάτας. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να ευχηθώ τώρα καλές γιορτές σε 3 μάγειρες. Νομίζω ότι είναι λίγο σαν ηρωνία αυτό, ακούγεται. Είναι καλά να περάσουν οι γιορτές για εμάς, απλά. Λοιπόν, θα σας ευχηθώ να περάσουν πάρα πολύ γρήγορα οι γιορτές, με μια ανάσα να φύγουν. Και βέβαια, καλό είναι να έχετε και δουλειά, ρε παιδιά. Βγει ο κόσμος φέτος έξω. Βέβαια. Νομίζω το χρειαζόμαστε πιο πολύ από όλες τις χρονιές. Και λίγο για κάποιες μέρες να νιώσουμε όλοι καλά και ωραία. Να νιώσουμε όλοι μαζί καλά και ωραία. Και νόστιμα κυρίως με εσάς είναι εγγυημένο. Καλά Χριστούγεννα σε όλους σας. Καλά Χριστούγεννα. Καλά Χριστούγεννα. Χριστουγεννιάτικες συνταγές συνεχίζονται στο Σεφ στον Αέρα και αύριο με την Τασούλα Κουφοπούλου και τον Ανδρέα Λαγό. Δείτε πώς θα φτιάξετε χριστουγεννιάτικα κεράσματα. Ξεχασμένη γεύση, είναι σίξτης η γεύση. Φοβερό. Ένα cheesecake με μέλι. Είναι ένα γλυκό ύμνο στο μέλι. Και την παραδοσιακή ετόπιτα. Μια γιορτινή πίτα με κρέας. Δεν υπάρχει αυτή η πίτα για στα χέρια στη Σούλα. Τέλεια είναι. Χαρίζει απίστευτη γεύση στο ψωμί, τα φαγητά και τα γλυκά σας, ενώ έχει 60% λιγότερα κορεσμένα λιπαρά από το βούτυρο. Φλόρα, από το βούτυρο κρατήστε μόνο την απόλαυση.